Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε εδώ στις εκλογές 2024 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλο και πλησιάζει η μεγάλη εκλογική αναμέτρηση για να δούμε λίγο τους τοπικούς μας άρχοντες και να δούμε και όλη αυτή τη μεταρρύθμιση που θα πετύχει, δεν θα πετύχει, θα δούμε τι θα γίνει κτλ. Λοιπόν, απόψε έχουμε φιλοξενούμενο ο κ. Σάββας Στούπας για υποψήφιος αντιδήμαρχος Λεμεσού. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα κύριε Ακουδίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο. Είναι η τηλεόραση του Capital και θα είμαι στη διάθεσή σας για έναν επικοδομητικό διάλογο ώστε οι συνδημότες μας να αντιληφθούν για ποιους λόγους είμαστε υποψήφοι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν λόγοι, όμως γίνεται μία μεταρρύθμιση. Και αυτό που έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, θα πετύχει, δεν θα πετύχει, θα θέλει καιρό να ρυθμιστεί όλο αυτό, όπως και πολλά άλλα πράγματα φυσικά. Πιστεύετε ότι με το καινούριο το σύστημα θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα, γιατί τι μας ενδιαφέρει, η καθημερινότητα του πολίτη, έτσι. Όπως ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια ζωντάνια και οπωσδήποτε πρέπει εμείς που θα διεκδικήσουμε τις θέσεις, είτε μας αρέσουν κάποια πράγματα στη νέα μεταρρυθμισμένη τοπία της τοπικής αυτοδιοίκησης, να παλέψουμε, να το κάνουμε καλύτερο, να πετύχουμε και ασφαλώς θα υπάρχουν και τρόποι να βελτιωθεί και περισσότερο. Εξάλλου, ποτέ δεν σταματά η ζωή, ποτέ δεν λέμε τελειώσαμε, είμαστε στο top, είμαστε οι καλύτεροι. Όταν δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε έναν τομέα της ζωής μας, τότε τελειώνουν όλα. Εγώ πιστεύω ότι και θα πετύχει, αλλά και την ίδια ώρα θα αναδειχθούν και τα προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Εγώ σέβομαι την απόφαση που πήρε η Βουλή, που υιοθέτησε η κυβέρνηση το 2023 μέσω της νομοθεσίας, έστω και αν έχω αντίθετες απόψεις για κάποια θέματα. Εκείνα θα είναι εν καιρό, θα καταγραφούν, θα το δείξει η ζωή τι χρειάζεται βελτίωση. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Όμως να γνωρίσουμε έτσι λίγο και τον άνθρωπο πίσω από τον υποψήφιο. Μας πείτε έτσι λίγα πράγματα για εσάς. Είναι σημαντικό οι πολίτες να αντιληφθούν και ποιους θα εκλέξουν κάποια στιγμή, έτσι, ποιους θα ψηφίσουν. Κύριε Ακουβίδη, εγώ έχω εκλεγεί 2 φορές προηγουμένως αντιδήμαρχο Λεμεσού. Από το 2002 μέχρι και το 2016 τέλος, 15 συναπτά έτη, ήμουνα στο Δήμο Λεμεσού. Πάντοτε σε πολύ ψηλή θέση είναι εκλεγόμουν και πρόσφερα. Ήμουν μέσα στον κόσμο και ποτέ μου δεν αρνήθηκα να δω ένα συνδημότη μας, να δω εκεί στο Δήμο τη δημοτική μηχανή, διότι εμείς ως δημοτική αρχή χειριζόμαστε ανθρώπους, ανθρώπινους πόρους, χειριζόμαστε την ίδια ώρα και οικονομικούς πόρους. Εκείνο που όμως τελικός προορισμός μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας. Αν είναι για να πάρουμε μια καρέκλα και να πούμε «Α, εδώ την αράξαμε», πλάνην ηχτράν οδηγούμεθα. Για όλους. Ναι, εγώ προσωπικά βάζω ξανά υποψηφιότητα σεμνά και ταπεινά για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι νιώθω ότι ο μεταρρυθμισμένος ρόλος του αντιδημάρχου Λεμεσού, καμία σχέση με το ρόλο του προηγούμενου αντιδημάρχου που εκλεγόταν από το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως σας είπα έχω εκλεγεί 2 φορές αντιδήμαρχος, ενώ σήμερα καλείται ο κόσμος να εκλέξει τον αντιδήμαρχο του, θα του εκχωρήσει ο δήμαρχος τέτοιες εξουσίες που στην ουσία θα είναι έναν κομμάτι από τη δημαρχία, όχι αντιδημαρχία. Και πρέπει εμείς οι πιο έμπειροι να βάλουμε τη σοφία μας, την εμπειρία μας, τη γνώση μας και τη συνέπεια μου που έχω προβάλει. Εγώ το προβολά ότι είμαι έμπειρος, γνώστης και συνεπής με τον δημότη της πόλης μου. Θα είμαι εκεί και να βοηθήσω. Ο άλλος λόγος που είμαι εδώ είναι διότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είπατε και εσείς, είναι σε ένα νέο σκηνικό. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να λειτουργήσουμε
Και μάλιστα το 2013, μετά από τα μνημόνια, μας ήρθαν από το εξωτερικό και μας ανέκριναν δημάρχους, αντιδημάρχους, δημοτικούς γραμματείς και κομμάτια άλλα της δομητικής μηχανής και είπαμε τις θέσεις μας. Είμαστε έτοιμοι αυτές τις θέσεις να τις ξαναπροβάλλουμε, είτε έχουν συμπεριληφθεί στον νόμο είτε όχι, και για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Ο δημότης δεν μπορεί να περιμένει από ανθρώπους οι οποίοι τώρα θα μπουν να μάθουν αυτή την μεγάλη ζωή που ονομάζεται Δήμος. Δήμος είναι και από την αρχαία Αθήνα. Ο Δήμος, ξέρετε τι ήταν. Mm-hmm. Έτσι το νιώθω. Έτσι θα είμαι εδώ. Mm-hmm. Και για 5 χρόνια που εύχομαι να εκλεγώ, θα είμαι στην υπηρεσία όπως και προηγουμένως των δημοτών μας. Αλλά και πιο πάνω απ' όλα να διαχειριστώ μαζί με τον Δήμαρχο και τους επικεφαλείς των τμήματων του Δήμου, τους ανθρώπινους πόρους που έχουμε στα χέρια μας, για να μπορέσουν να προσφέρουν στους δημότες την ποιότητα ζωής που ζητά ο κάθε Λεμεσιανός. Λοιπόν, αρμοδιότητες. Είπατε προηγουμένως για αρμοδιότητες. Τι είδους αρμοδιότητες, καινούργια πράγματα θα έχει αυτός ο αντιδήμαρχος, έτσι ώστε να κάνει και την δουλειά σας πολύ πιο εύκολη, αντιλαμβάνομαι, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε τις αρμοδιότητες και να κάνετε έργο. Και ποιο θα είναι αυτό το έργο που σκέφτεστε? Πάντοτε ο Δήμαρχος είναι επικεφαλής και εκχωρεί εξουσίες με βάση την καινούργια νομοθεσία. Έχουμε 3 δημοτικά διαμερίσματα στη Λέμεσο. Εκείνον του κεντρικού Δήμου που είναι το μεγάλο, είναι εκείνον της Μέσα Γειτονιάς που είναι ένας Δήμος που εντάσσεται καθ' ολοκληρία στο Δήμο της Λεμεσού, και το Τσερκές Τσιφλίκ είναι μια κοινότητα πολύ μικρή αλλά με προοπτική. Έχει το 40% του late mile, της απλόστρας, έτσι το λέμε εμείς, και πρέπει να μετεξελιχθεί και αυτό το κομμάτι που ήταν μια μικρή κοινότητα των 30-32 κατοίκων. Αναγύρονται εκεί μεγάλες αναπτύξεις, θα πάει κόσμο να κατοικήσει και πρέπει να νιώσουν και εκείνοι οι άνθρωποι ότι είναι κομμάτι του Δήμου. Τώρα, στις αρμοδιότητες. Ο Δήμαρχος θα εκχωρήσει delegate, θα το πούμε και στην Αγγλική, δικές του αρμοδιότητες που προηγουμένως με τον παλαιό νόμο, τον υφιστάμενο, έχει πάνω του, και αυτή τη στιγμή θα μεταβιβαστούν στον αντιδήμαρχο του δημοτικού διαμερίσματος. Στην ουσία, οτιδήποτε έχει να κάνει, άπτεται των υπηρεσιών του Δήμου στο δημοτικό διαμέρισμα, θα έχει την αρμοδιότητα ο αντιδήμαρχος να τα μελετήσει μαζί με τη δημοτική μηχανή, με τους υπαλλήλους, με όλους τους αρμόδιους, και μετά να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού διαβουλευτεί με τον Δήμαρχο, αφού γίνουν όλα όσα προνοεί στην νομοθεσία, για να φέρουν εις πέρας το κάθε έργο. Το περισσότερο όμως... Ποιο είναι αυτό το έργο, έτσι έπρεπε να καταλάβει το έργο, ο κόσμος, για να μην μιλάμε έτσι γενικά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο αρμόδιο? Δεν έχει συγκεκριμένο. Είναι ο Δήμαρχος θα εκχωρήσει, όπως σας το είπα στην αρχή, διάφορες αρμοδιότητες. Ποιες είναι, έχουμε ιδέα ποιες μπορεί να είναι αυτές? Εφόσον είμαστε ακόμα, δεν γεννήθηκε ο νόμος, αλλά θα σας πω 2-3 πράγματα. Δηλαδή επαφείται στον Δήμαρχο να μπει στη διαδικασία? Δηλαδή, ας πούμε, στη Λευκοσία μπορεί να εκχωρηθούν διαφορετικά ή στη Λάρνακα? Πιθανότατα, ναι. Άλλα, ναι. Ναι. Μπορεί σε ένα μικρότερο Δήμο. Δεν πρέπει όμως αυτό να είναι το ίδιο παντού? Θα είναι ένα πάνω κάτω, όπως λέμε, περίπου το ίδιο. Αλλά στο Δήμο της Λεμεσού, ένα μεγάλο Δήμο με 14 ενορίες, είναι διαφορετικό οι εξουσίες που θα εκχωρήσει στο αντιδήμαρχο της Μέσα Γειτονιάς. Αλλά θα σας πω 2-3, δεν έχω λόγο. Παραδείγματος χάρη, ο προϋπολογισμός του δημοτικού διαμερίσματος θα ετοιμαστεί ανάλογα με τις, ανάγκες, με ό,τι προκύψουν από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα έχει τον πρώτο λόγο ο αντιδήμαρχος. Μετά, όσον αφορά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή πολιτιστικές, καλύτερη λέξη, οι πολιτιστικές, σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο ο αντιδήμαρχος να το συζητήσει με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος αναβαθμίζεται, είναι από πάνω, θα έχει τόσα πολλά να κάνει ο δήμαρχος, προπάντων για τη Λεμεσό
που όπως ξέρετε έχουμε ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πετύχουμε, κύριε Ακουβίδη. Δεν σηκώνει αστεία, εδώ πρέπει να πάρουμε τα εκατομμύρια. Ακριβώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ για να σας τα δώσει, άρα θα πρέπει με σωστό τρόπο να τα εκχωρήσουν. Εδώ κάνω και μία παρένθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε έδινε λεφτά, όμως χρειάζεται μελέτη. Έχουμε τμήμα που ονομάζεται Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Δήμο. Πρέπει εκεί να μελετηθούν, να ετοιμάσεις τα προγράμματα σου, να επιβλέψει ο αντιδήμαρχος και ο δήμαρχος σε συνεργασία και πάντα πλήρη ταύτιση με τον δήμαρχο, για να μπορέσεις να πάρεις, και να πετύχεις. Διότι η Ευρωπαϊκή, τι είναι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι κονδύλια εκεί έτοιμα, φτάνει να πείσεις. Χρειάζονται η μελέτη. Ως εκ τούτου ο αντιδήμαρχος πρέπει στο δικό του δημοτικό διαμέρισμα να ετοιμάσει το δικό του πρόγραμμα. Και όπως ξέρετε, από 1η Ιουλίου σχεδόν σε όλη την Κύπρο, αλλά για τη Λεμεσό, ξεκινά ένα νέο σύστημα που θα μας φέρει επαναστατική αλλαγή στο θέμα της καθαριότητας του περιβάλλοντος. Είναι το πληρώνω όσο πετώ. Θέλει τέτοια επίβλεψη, αστυνόμευση, να στο βάλω σε εισαγωγικά την αστυνόμευση, επιθεώρηση. Πρέπει να μορφώσουμε τον κόσμο μας, να εξηγήσουμε. Η Λεμεσός έχει χιλιάδες κόσμο που κατοικάει εδώ. Μαζί με τους ξένους που υπηρετούν εδώ την πόλη μας, περνούμε τις 100.000. Έχει τουρισμό. Πρέπει όλα αυτά να τα δώσουμε, να τα εμπεδώσουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε στους δημότες μας. Εγώ τολμώ να πω ότι είναι ένα επαναστατικό σχέδιο το πετώ και πληρώνω όσον πετώ. Θέλει όμως υποδομές. Χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ, πολύ σκληρά εμείς της ηγεσίας του Δήμου μαζί με τους τμήματάρχες και τους προϊστάμενους των υπηρεσιών, ώστε να πετύχει και αυτό. Είναι κάτι καινούριο, σας είπα. Μετά, είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η ανθρώπινη πόρη. Αυτούς έχω, αυτούς θα χρησιμοποιήσω και πρέπει να πείσω και την Υπουργών Οικονομικών και την κυβέρνηση για, αν θέλω νέες θέσεις. Αν μου ζητά, μπορεί κάποιος να ζητήσει, θέλω ας πούμε ακόμα 2 κοινωνικούς λειτουργούς. Μα δεν είναι έτσι εύκολο. Η Βουλή, εδώ στην Κύπρο όπως ξέρετε, και η τελευταία θέση ενός εργάτη εγκρίνεται από τη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών εγκρίνεται τις θέσεις. Δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε. Επομένως, πρέπει να δουλέψουμε σωστά, να ικανοποιήσουμε εκείνους που μας δίνουν τις εγκρίσεις, να δούμε, έχουν γίνει πάρα πολλά στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού στο Δήμο Λεμεσού σε σύγκριση με το παρελθόν. Και όχι μόνο το πρόσφατο παρελθόν, αλλά και σε βάθος 20ετίας έχουν γίνει πάρα πολλά. Χρειάζονται και άλλοι. Πώς θα ήταν η καλύτερη μέρα για σας στην Λεμεσό, δηλαδή κάτι, ένα έργο το οποίο σκέφτεστε και το θέλετε πραγματικά τόσα χρόνια να γίνει, και αν εκλεγείτε τώρα να μπείτε στη διαδικασία να το υλοποιήσετε? Εγώ θέλω να, πρώτα απ' όλα να πω ότι υιοθετώ. Δεν έχω δικό μου πρόγραμμα. Δεν μπορεί να έχει ο αντιδήμαρχος πρόγραμμα. Και κάποιοι συνάδελφοι σκέψεις μπορεί να είναι. Εδώ είναι. Θέλω να καθαρίσω. Όραμα, εγώ θα έλεγα. Όραμα. Μπορεί να μην είναι πρόγραμμα. Το δέχομαι, είναι όραμα. Το, δέχομαι το όραμα. Εκείνο που έχει σημασία είναι υιοθετώ πλήρως το πρόγραμμα του υποψηφίου δημάρχου κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Πέρα από αυτό, σεμνά και ταπεινά, όπως είπα, θα προσφέρω τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου για να βελτιώσουμε οποιαδήποτε από τα θέματα που έχει στο πρόγραμμά του. Για μένα έχω 5 με 6 προτεραιότητες. Και θα τις πω. Το πρώτο είναι το κυκλοφοριακό. Για το κυκλοφοριακό χρειάζονται τομές. Χρειάζονται αποφάσεις, μη δημοφιλείς αποφάσεις. Κάποτε δεν είναι δημοφιλείς. Και έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα προτείνω μονοδρομήσεις μεγάλων λεωφόρων. Είναι καιρός να το καταλάβουμε ότι το 2030, σε βάθος 2040, εσείς πιστεύετε ότι θα έχουμε λεωφόρους τετραπλής κυκλοφορίας, 2 και 2 να πηγαίνουν και να έρχονται? Νομίζω δεν θα έχουμε.
πάμε. Ξέρετε, ο πολίτης θέλει την καθημερινότητα του να πηγαίνει πιο γρήγορα στη δουλειά και να πάει με τα νεύρα. Άρα πρέπει να του λύσουμε το πληροφοριακό, όχι μόνο στη Λεμεσό, αλλά παγκύπρια. Να πω για τη Λεμεσό. Είναι χτισμένη η πόλη μας εδώ και 150 χρόνια. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης δεν είναι σημερινοί. Τα κτίρια μπορεί να μεταβάλλονται κάθε 50 ή 100 ή 80 χρόνια. Αλλά εκεί είναι σχηματισμένοι οι δρόμοι. Επομένως, με εκείνον που έχουμε, τη δομημένη Λεμεσό, την παλιά πόλη και την νεότερη, πρέπει να κάνουμε τέτοια έργα, τέτοιες δομές που να μπορέσουμε να πάμε στο 2050, να μην κάνουμε ένα έργο 20 ετών, να πάμε σε βάθος 50 ετίας. Ένα παράδειγμα θέλω να πω. Στο κέντρο πόλης τα αυτοκίνητα μπορούν να εξαφανιστούν πολύ εύκολα και χωρίς να έχουμε δυσκολίες. Μπορούμε κάλλιστα να δώσουμε χώρους στάθμευσης όσοι κατοικούν στο κέντρο, να μεριμνήσει και το Υπουργείο Συγκοινωνίων. Δεν είναι του Δήμου. Αυτό που θα πω δεν είναι πρέπει του Δήμου. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Μάλιστα. Και... να κάνουμε τέτοια δρομολογία που ο καθής από μας να παίρνει το αυτοκίνητο του στο park and ride ή σε ένα χώρο που με το ρολόι στα 5 λεπτά να φτάνει στον προορισμό του. Είτε θα πάει στην εργασία του, είτε θα πάει το βράδυ σε ένα κέντρο διασκέδασης και να μην χρειάζεται να τρέχουμε όλοι με τα αυτοκίνητά μας, ενώ με 5 λεπτά. Αυτά θα γίνουν μέσα από μελέτες. Είναι ένα όραμα το κυκλοφοριακό. Το θέμα είναι πρέπει... οι μελέτες να γίνονται πραγματικότητα για να μπορέσουν ναι, να εγώ πιστεύω θα γίνει. Πιστεύω επίσης και στο ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας. Mm. Όμως με τη σωστή και την κοινωνική του λειτουργία. Δεν μπορεί να αποφασίσει οποιοδήποτε υπουργός ή οποιοδήποτε προϊστάμενος στο Υπουργείο Συγκοινωνίων. Αυτό είναι και τέλειος. Όχι. Εμείς ως Δήμος, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το κομμάτι δικά μας της διοίκησης στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε σωστές απόψεις και να πάμε να κάνουμε τις αποφάσεις μας να ληφθούν εις όφελος των δημοτών και της πόλης. Η πόλη αναπτύσσεται με φρενήρες ρυθμούς. Δεν το περιμέναμε τέτοιο. Κάπου 4.000 αυτοκίνητα το χρόνο αυξάνονται στους δρόμους της πόλης και την ίδια ώρα αποσύρονται ελάχιστα. Επομένως, ναι, να φύγει το αυτοκίνητο. Να δούμε το θέμα των ποδηλατοδρόμων. Να δούμε και τις κλιματολογικές συνθήκες. Είμαι από εκείνους που λέω εγώ ότι πρέπει... δεν βρισκόμαστε ούτε στο Άμστερνταμ, ούτε στη Στοκχόλμη που θα αρπάξεις το ποδήλατο σου, είμαι και ποδηλάτης εγώ, και να πας στη δουλειά σου. Εδώ έχουμε 9 μήνες καλοκαίρι. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποδήλατο μας σε πάρα πολλά πράγματα, ακίνδυνα, να χρειάζονται τέτοιες, ναι, και την ίδια ώρα να δώσουμε και τόπο στα λεωφορεία τα μικρά. Αυτά δεν είναι, είναι πολύ λεπτομέρως. Είναι έναν από τα οράματα μου το κυκλοφοριακό. Mm. Απλά το ανέπτυξα περισσότερο. Για να προχωρήσουμε και στα να υπόλοιπα. Πω στα υπόλοιπα. Για μένα με ενδιαφέρει η επέκταση στο δεύτερο πόλο του ΤΕΠΑΚ. Καθυστερήσαμε. Έχουμε ευθύνη. Και ως μέλος του Συμβουλίου που ήμουν προηγουμένως έπρεπε να είχαμε τρέξει περισσότερο και παίρνω το μερίδιο της ευθύνης μου αλλά και οι υπόλοιποι δημότες. Η Λεμεσός χαράς Ευαγγέλια που έγινε το ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης. Και με δύο λόγια, αν δεν ήταν το Πανεπιστήμιο το ΤΕΠΑΚ στο κέντρο πόλης, σήμερα κύριε Ιακωβίδη θα είχαμε εκεί γκέτο. Και το λέω χωρίς να σκέφτομαι δεύτερα. Επομένως μπορούμε να κάνουμε μία απέραντη Πανεπιστημιούπολη από τη θάλασσα που έχουμε τα κτίρια σπαρμένα γύρω να ανεβούμε στην τεχνική σχολή, στο νοσοκομείο, στην αστυνομική διεύθυνση και η αστυνομική διεύθυνση δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι εκεί. Η αστυνομική διεύθυνση είναι επαρχία Λεμεσού. Μπορεί να κατεβάζω όλον τον κόσμο κάτω στην πόλη γιατί η αστυνομική διεύθυνση είναι εκεί. Είναι καιρός να πείσουμε και τους αρμόδιους να πάρουμε την αστυνομία έξω από τον πυρήνα της παλιάς πόλης. Δεν θα ελαφρυνθεί τότε. Ακριβώς, ναι. Και
52 άνθρωποι μπαίνουν σε ένα λεωφορείο. Σημαίνει 52 αυτοκίνητα. Δεν είμαι υπέρ των μεγάλων λεωφορείων. Να μιλήσουμε για τα 25. Mm-hmm. Μα 25 αυτοκίνητα. Αν έχω σωστή δρομολόγηση, σταυροειδός και κυκλικός, να μπορεί ο κάθε δημότης να πηγαίνει στη δουλειά του, τότε θα φύγουν τα αυτοκίνητα. Για το ΤΕΠΑΚ σας είπα, ονειρεύομαι και είναι το όραμα μου, γιατί mm-hmm. έχω υπηρετήσει και εκεί, mm-hmm. και να φτάσουμε και στον τρίτο πόλο, που είναι τα Βερεγκάρια. Είναι μια μικρή απόσταση, 4,5 χιλιόμετρα από την Βρετανία μέχρι το Βερεγκάρια. Και θα ονειρευτούμε και θα νιώσουμε μια μεγάλη χαρά όταν θα γίνει, όπου περνά το ΤΕΠΑΚ ή όλα τα πανεπιστήμια, δεν θα μιλήσω μόνο για το ΤΕΠΑΚ, είναι πολιτισμός, είναι πρόοδος μεγάλη και το χαίρεται ο Λεμεσιανός. Το άλλο που θέλω να δώσω τη μάχη είναι για την Αχταία Οδό. Η Αχταία Οδός που θα συνδέει τη Μαρίνα, το παλιό λιμάνι, τη Μαρίνα, θα πέρασει μπροστά από τα πρώην εργοστάσια και θα καταλήξει στο νέο λιμάνι. Είναι μια απόσταση περίπου 1 με 1,5 χιλιόμετρο, νομίζω μεταξύ 1 και 1,5 χιλιόμετρο, μια προμενάτα. Θα φύγει από εκεί το Καρνάγιο, που χρόνια θέλαμε να το φύγουμε, να το πάρουν κάπου αλλού και εκεί να γίνει μια ωραιότατη παραλία λουωμένων, να διευκολύνουμε και τους κάτοικους της Δυτικής Λεμεσού. Στα οράματα μου επίσης, για να ολοκληρώσω. Κλείνοντας έτσι, σε ένα λεπτάκι να ολοκληρώσουμε, είναι εύκολο. Για μας είναι σημαντικό να ακούμε αυτά τα πράγματα, ναι, και φυσικά για τους τηλεθεατές μας. Ένα, ναι, λεπτάκι και κλείνουμε. Ευχαριστώ που εγώ θα είμαι πάντως στη διάθεση σας. Εκείνο που θέλω να τονίσω, ότι η Λεμεσός μπήκε σε ρυθμούς ευρωπαϊκής πόλης. Προχθές πήραμε και τη σφραγίδα μας για τις καλύτερες 100 πόλεις. Η Λεμεσός είναι στις πρώτες 30 πόλεις για την κλιματική αλλαγή, την κυκλική οικονομία, και πρέπει να δώσουμε μάχη σε εκείνα τα θέματα, ώστε να πετύχουμε να πάρουμε πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά εκατομμύρια για να ωφεληθεί η πόλη, να ωφεληθούν οι νέοι άνθρωποι, να ανοιχθούν νέες θέσεις εργασίας και όλα μπορούν να γίνουν. Εκείνο που θέλω να καλέσω τους δημότες μας να διαλέξουν τους καλύτερους, τους πιο έμπειρους, εκείνους που εμπιστεύονται. Και η Δημαρχία τι είναι? Είναι μια σκυταλοδρομία. Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό του Συμβούλιο παραλαμβάνουν από τον προηγούμενο και τους προηγούμενους, εκτελούν έργα και σχεδιάζουν για τους επόμενους. Πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να πετύχουμε, τα τελειώσαμε όλα και αναδείχθηκε η πόλη, τελειώσαν τα προβλήματα. Πάντοτε και μετά από 30 και 50 χρόνια, εδώ θα είναι κάποιοι άλλοι, να παραλαμβάνουν από τους προηγούμενους, να εκτελούν έργα και να δώσουμε τη σημασία ζωής που σφίζει η Λεμεσός από τέτοια ζωή με τους ξένους. Είμαστε μια multinational City. Mm-hmm. Έχω λάβει πάρα πολλές μέρος σε διεθνή συνέδρια για την πολυεθνικότητα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη. Μάλιστα. Θα κλείσω με αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Καλό αγώνα, εγώ θα έλεγα, και κάθε καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και επίσης την τηλεόραση του Capital, και θα είμαι στη διάθεση σας για επικοδομητικό διάλογο και με τους συνυποψήφιους μας, αλλά και με όποιον άλλον παράγοντα της πόλης θέλει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ στο Capital. Έχουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής σε λίγο, με τον υποψήφιο αντιδήμαρχο, κύριο Μίλτο Παπαδόπουλο. Σε λίγο.
εκλογές 2024 για την τοπική αυτοδιοίκηση και συνεχίζουμε την παρουσίαση των υποψηφίων. Μαζί μας είναι ο κύριος Μίλτος Παπαδόπουλος, υποψήφιος αντιδήμαρχος Λεμεσού. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Πώς είμαστε, αγώνας τώρα αυτή την περίοδο? Ναι, τώρα αυτή την περίοδο, ειδικά μετά τον καρναβάλια, μετά το ιδιαίτερα μετά το Πάσχα, ναι, θα σκληρύνει ο αγώνας, θα έλεγα. Ναι. Αυτός ο αγώνας ο οποίος σας έφερε να κάνετε εσείς το δικό σας αγώνα για την υποψηφιότητα του αντιδημάρχου Λεμεσού, σε αυτό το καινούριο πλαίσιο το οποίο έχει ψηφιστεί από την Βουλή, σε αυτή την μεταρρύθμιση, έτσι, διαφορετικό ναι. τοπίο πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, είναι γεγονός ότι θα είναι διαφορετικό τοπίο. Η αντιδημαρχία δεν θα έχει τις διαδικασίες που είχε η προηγούμενη. Είναι εκλεγμένος αντιδήμαρχος, οπότε έχει υποχρεώσεις, έχει ευθύνες. Το όνειρό μας, πιστεύω όλους, είναι να δουλέψουμε για έναν καλύτερη Λεμεσό. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό. Πώς βλέπετε αυτά τα καινούργια? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει έτσι μια περίοδος προσαρμογής και των αυτών που θα εκλεγούν, αλλά και του κόσμου, έτσι? Ναι, εγώ είμαι ανεξάρτητος. Mm-hmm. Ήμουν και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος στην περασμένη πενταετία. Mm-hmm. Και εις απάντησή σας, mm-hmm. ο λόγος που το λέω είναι ότι εις απάντησή σας πιστεύω ότι θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στην κυπριακή κοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή? Ιδιαίτερα στην οικοδομική βιομηχανία, mm-hmm. διότι είναι και η δουλειά μου. Πιστεύω ότι δεν είναι έτοιμα τα συστήματα να δεχτούν τη μεταρρύθμιση και θα έχουμε ένα διάστημα, θα έλεγα, χάους. Έτσι το βλέπω. Ελπίζω να έχω λάθος. Εννοείται και για τους περιφερειάρχες, αυτό που θα περάσουν? Μιλώ για τις άδειες οικοδομής, για τις διαδικασίες των αρχιτεκτονικών, των αδειών και τα λοιπά, των σχετικών που αφορούν την οικοδομική βιομηχανία, τις άδειες και τα λοιπά αυτά. Mm-hmm. Άρα ο καινούριος, ο αντιδήμαρχος Λεμεσού, που εκλέγεται πλέον, απλά για να το αντιληφθεί και λίγο ο κόσμος, απευθείας από τον λαό πλέον, δεν εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως γινόταν μέχρι σήμερα, έχει κάποιες αρμοδιότητες. Γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι αρμοδιότητες, έχουμε υπόψη μας? Οι αρμοδιότητες θα εξαρτώνται από τον εκάστοτε δήμαρχο. Mm-hmm. Για να δώσει αρμοδιότητες στον αντιδήμαρχο, κατά το δοκούν ή κατά το τι νομίζει ο ίδιος ότι θα πρέπει να ελέγχει ο αντιδήμαρχος. Όμως πιστεύω ότι θα υπάρξει μια σύμπνοια, μια αλληλοκατανόηση για να μην υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και ο λόγος είναι διότι θα υπάρχουν και διαφορές κομμάτων, κομματικές διαφορές σε αρκετές περιπτώσεις. Εάν ο ΜΕΝ εκλεγεί από την τάδε παράταξη, ο ΔΕ από την άλλη παράταξη, και εγώ ανεξάρτητος, δηλαδή αν έχουμε διαφορές στην αντίληψη ορισμένων θεμάτων, θα υπάρχει σίγουρα κάποιο είδους πρόβλημα. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και λίγη σύμπνοια έτσι, μεταξύ όλων. Αυτόν είπα. Έτσι, ναι. ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς θέλουμε να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, καινούριο, ναι. αυτή την καινούρια μεταρρύθμιση που έγινε, έτσι ώστε να μπορεί και ο κόσμος. Ναι. Γιατί, όπως λέμε και μέσα από αυτή την εκπομπή και γενικά σε όλες τις εκπομπές που κάνουμε για τις εκλογές, είναι ότι ο κόσμος θέλει αποτελέσματα. Θέλει η καθημερινότητα του να είναι καλύτερη. Από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή να μην έχουμε προβλήματα με τη μεταρρύθμιση. Πώς νομίζετε ότι μπορούν να μην περάσουν αυτά τα προβλήματα στον κόσμο? Τι θα πρέπει να γίνει από τους τοπικούς άρχοντες? Ας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα ας σας εξηγήσω έναν απλό φαινόμενο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κυβερνητική μηχανή πάσχει. Mm-hmm. Δηλαδή, η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να γίνει του πιο ομαλή, δεδομένου ότι θα ήταν έτοιμοι οι τα τμήματα τα κυβερνητικά να λύουν τα προβλήματα τους με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
Μάλιστα. Άρα έχετε μικρά μπύρα, για να το λέτε έτσι. Δυστυχώς. Σε αυτό το πράγμα. Παρόλο που εντάξει, ξεκινήσαν, αλλά δεν είναι έτοιμο ακόμα το σύστημα για τη μεταφορά. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει δεν είναι. Θα πρέπει να είναι. Ή θα πρέπει να γίνει κάτι, τέλος πάντων. Εντάξει, η εμπειρία μας από το Κυπριακό κατεστημένο είναι λίγο. Αλλά υπάρχουν καινοτομίες που μπορούν να γίνουν. Ο Θεός βοηθός. Να γνωρίσουμε όμως για εκείνους που δεν σας γνωρίζουν, κύριε Παπαδόπουλε, ποιος είναι ο Μίλτος Παπαδόπουλος, με τι ασχολείται? Ο Μίλτος Παπαδόπουλος είναι αρχιτέκτονας, σπούδασα στη Γερμανία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα, εντάξει. Ήμουν αθλητής του Γασιό. Ήμουν πρόσκοπος πιο πίσω. Καντάδωρος, βασιλιάς Καρνάβαλος. Πέρασα το 11 με υποδημαρχία Αντρέα Χρήστου. Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Και τώρα είμαι εδώ να βοηθήσω τη Λεμεσό με την υποβολή μου για την Αντιδημαρχία. Μάλιστα. Ποιο έργο θεωρείτε ότι έγινε σε όλα αυτά τα χρόνια που θεωρείτε έτσι και λίγο τη δική σας η εμπλοκή σε αυτό στην Λεμεσό και λόγω της σχέσης σας με την... Ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος, έτσι. Έγινε κάτι το οποίο είσαστε περήφανος? Εννοείται σαν επί Δημαρχίας Ανδρέα Χρήστου. Ναι, ναι, ναι. Πού ήσασταν κι εσείς... Έγιναν αρκετά έργα, θα έλεγα, και από κεκτημένη ταχύτητα ο Νίκος ο Νικολαίδης, εντάξει, έπιασε όπως τη σκυταλοδρομία, διά ο ένας τη σκυτάλη του άλλου και προχωρούν τα έργα. Τα έργα που γίνονται και σήμερα ακόμα ξεκινήσαν από πιο παλιά, από πιο παλιούς δημάρχους. Όπως έγινε και με την επίχωση. Ολόκληρη επίχωση, εντάξει, περάσαν. Κάποιοι αρχιδημάρχοι, δεν κάνω λάθος, οι τρεις. Αρκετά χρόνια για να γίνουν. Για να εφαρμοστεί, ναι. Εσείς ως αρχιτέχνας ξέρετε ότι ένα έργο για να γίνει χρειάζεται χρόνος. Ναι. Ειδικά όταν είναι κρατικό, ίσως ακόμα και λίγο περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ένας ρομαντικός λεμεσανός, θα έλεγα, που δεν θέλω να αλλάξω την ιστορία, ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική ιστορία, την παράδοση. Είμαστε μια πολύ πλούσια πόλη που σχετίζεται με πολιτισμό και θέλουν όλα τα τμήματα, όλες οι περιοχές τούτες, όλοι οι άξονες τούτοι που σχετίζονται με τη λειτουργία της πόλης θέλουν κάποια βοήθεια, θα έλεγα. Άρα εσείς στην πρώτη μέρα όταν εκλεγείτε... Τι θα είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κάνετε? Εντάξει. Θα προτείνετε τέλος πάντων. Ναι, γιατί ναι. Πλέον θα είναι ο δήμαρχος. Θα είναι ο δήμαρχος. Θα εξαρτηθεί από τον δήμαρχο το πώς θα είναι η συμπεριφορά όλων μας. Και το τι ευθύνες θα έχουμε. Δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα έχω αρκετές εισηγήσεις να κάνω για... Να ορθοποδήσουμε κάποιες περιοχές οι οποίες πάσχουν. Ναι. Συγκεκριμένα, αν έχετε κάποια... Συγκεκριμένα, ας πούμε, ας σας πω ένα παράδειγμα, το Φοιτίδιο, το πρώην Γασιό, το οποίο είναι μία, ονομάζω μαύρες τρύπες εγώ, είναι μία κατάσταση, να μην εκφραστώ τι κατάσταση είναι, η οποία έχει προβλήματα ασφάλειας υγείας, έχει προβλήματα μη λειτουργίας. Είναι η ωραιότερη περιοχή της Λεμεσού και το ωραιότερο μπόστο, θα έλεγα, της Λεμεσού και πάσχει από κάποια χρόνια πίσω. Δηλαδή, μπορεί να μιλούμε για 10-15 χρόνια πίσω, κάτι παραπάνω άλλος. Όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, είχαμε νοικιάσει την καφετέρια πάνω σε δύο ιδιοκτήτες. Οι προδιαγραφές δεν πληρούσαν τις νομοθεσίες που σχετίζονταν με τον ΚΟΤ, τον Κυπριακό Ενωμένο Τουρισμού, με αποτέλεσμα να τρώνε λαμπόρτα, πώς τα λέτε. Προστήματα. Οπότε σταματήσαν να πληρώνουν τα ενίκια, μπήκαμε στα δικαστήρια, στις διαδικασίες δικαστικές. Πρέπει να γίνονται όμως πράγματα, δηλαδή και ο Δήμος αλλά και στη συνεργασία με τα Υπουργεία, φαντάζομαι, και τους αρμόδιους φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, να γίνονται πράγματα έτσι ώστε να αλλάζουν σιγά σιγά και οι περιοχές και οι προτάσεις. Αλλά
Για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να πάνε προτάσεις, έτσι, και από το Δημοτικό Συμβούλιο προς τα Υπουργεία, αν εμπλέκονται, ή και από μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει. Οπωσδήποτε. Άρα, άλλο έργο που σκέφτεστε εσείς ή που... Ένα πράγμα που με ενοχλεί επίσης, διάφορα θέματα, ναι, τα οποία... Ναι. Εντάξει, συζητάμε γιατί είσαι ένας άνθρωπος της Λεμεσού, ναι, ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος τρέχει την πόλη, τη γνωρίζει. Ακριβώς, ναι. Είμαι ενεργός πολίτης, mm-hmm, στα θέματα τα. Έχουμε κάνει επίσης στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, έχουμε κάνει, mm-hmm, επιτροπή που σχετίζεται με τα θέματα της Λεμεσού. Mm-hmm. Θέλουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες και να έχουμε ένα απόψη, απλά. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Είχε ένα εστιατόριο μέσα στο δημόσιο κήπο, το θυμάστε, στον παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό να αποχρονολογείται πίσω, έμεινε έρημο. Mm-hmm. Και αυτό ένα ωραίο σημείο που θα έπρεπε να η Λεμεσός να ήταν περήφανη για οτιδήποτε. Ο λόγος που θεωρείτε ότι δεν γίνονται κάτι, δηλαδή δεν ασχολείται κάποιος ή... Απλά δεν είναι προτεραιότητα, ίσως, στο Δημαρχείο. Υπήρχαν δικαστικές διαδικασίες πίσω από κάθε περίπτωση. Όμως, αυτό δεν θα με σταματούσε να επιβάλλω εγώ λύσεις και να μην αφήσω την κατάσταση να διαιωνίζεται για τόσα χρόνια σε μια γερημία στα πιο σημαντικά σημεία της πόλης. Αναφέρεστε σε σημεία, γιατί λόγω και της σχέσης σας με την αρχιτεκτονική, ναι, σίγουρα. Η καθημερινότητα του πολίτη πώς αλλάζει με τη δική σας την εκλογή στο αξίωμα του Αντιδημάρχου Λεμεσού? Ναι, υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα οποία ο πολίτης έχει κάποια υποφέρει. Πρώτα απ' όλα είναι το κυκλοφοριακό, το οποίο όλοι μας οι υποψήφοι έχουμε τα ίδια, τους ίδιους, πώς το λένε... Τις ιδέες και τις σκέψεις. Ναι, ναι. Απόψεις. Πώς λύνεται το κυκλοφοριακό? Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να πω. Εξού και... Ο ΤΣΒΑΚ έχει από το 2017 που τελειώσε η μελέτη. Έχουμε 24 και ακόμα δεν πάει το κατάσταση. Με πρόβλημα, mm-hmm, να υπάρχουν νέες τεχνολογίες από το 2017 μέχρι σήμερα που θα μπορούσε κάποιος να εισηγηθεί. Mm-hmm. Όμως, ανεξάρτητα, πιστεύω ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, όπως να φύγουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες από το κέντρο της πόλης. Όλες. Να πάνε έξω. Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό το πράγμα? Τούτο είναι το πιο εύκολο από όλα. Μιλάμε για κτίρια, μιλάμε για πολύ κόσμο. Ναι. Έχουμε κάποια μελέτη για τι σημαίνει μετακίνηση των υπηρεσιών αυτών? Να σας πω, η κυβέρνηση έχει περιουσία, έχει γη που θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις τούτες, θα έλεγα. Παρά να υποφέρουμε τόσα χρόνια, μα μιλούμε για χρονολογούνται τα προβλήματα τώρα, για όσο αν χειροτερεύουν. Έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένας προγραμματισμός, ένα πλάνο, που να λέει ότι εγώ σε 10 χρόνια θα έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ποιος πρέπει να κάνει αυτό το πλάνο? Θα έλεγα ένας συνδυασμός μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους. Επιμένει η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή επιμένατε εσείς ως Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτό και απλά δεν άρεσε ακουστήκατε από την εκάστοτε κυβέρνηση? Δεν ακούσα να υπάρχει πολιτική του είδους, mm-hmm, παρόλο που ακουστήκαν ιδέες κατά καιρούς. Mm-hmm. Ξέρετε, πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λέω. Πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί και να βάζουμε τέτοιες πιέσεις που να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα, mm-hmm, μας. Μέχρι σήμερα αυτό δεν το έχουμε. Πιστεύω με τη νέα τοπική αυτοδιοίκηση, με τις νέες διαδικασίες, με τη νέα ομάδα που θα παίξουμε ρόλων στο Δήμο Λεμεσού,
ελπίζω να κάνουμε, να δημιουργήσουμε αυτή τη διεκδίκηση που πρέπει να έχουμε σαν Λεμεσανοί για να λύνουμε τα προβλήματα μας. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο, είμαι παρόν και είμαι διαθέσιμο να βάλω τις πιέσεις που χρειάζεται. Μάλιστα. Άρα το πληροφοριακό θεωρείτε ότι είναι το νούμερο ένα θέμα της Λεμεσού? Διότι χάνει ο πολίτης χάνει 2 ώρες από τη ζωή του να κάθεται μέσα στο αυτιό να περιμένει να παρπατήσει η γραμμή και να πάει σπίτι του. Σίγουρα ένα σοβαρό πρόβλημα. Το να πάει σπίτι του είναι το ένα, το να πάει δουλειά είναι το, το άλλο. Ναι. Ή να πάει σε ραντεβού. Ναι, να πάει σε ραντεβού, ναι. Ναι, σίγουρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι οι νέοι μας που δεν έχουν κάπου να μείνουν να δημιουργήσουν οικογένειες. Πιστεύω η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα, απεσυγχωρείτε για την έκφρασή μου, και να λύσει το πρόβλημα. Ήδη ξεκίνησε, με απατάει η μνήμη μου, ξεκίνησε ο Δήμος και χτίζει κάποια χτίρια σε περιουσία που ανήκει στο Δήμο Λεμεσού, εν πάση περιπτώσει. Για να ξεκινήσει να λύει το πρόβλημα. Βέβαια, πάντα είμαστε καθυστερημένοι, δυστυχώς. Ναι, πρέπει να γίνει το πρόβλημα πολύ σοβαρό για να μπορεί να, ναι, κάποιος να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί. Μα γιατί? Αφού αυτό δεν σημαίνει μελέτη. Εσείς ως αρχιτέκτονας, ναι, κάνετε μια μελέτη για να βγει μια κατοικία, ένα βεβαίως, κτίριο κτλ. Από μια πριν. Μια μελέτη και δύο σημεία διού μια ευθεία. Άμα βλέπεις τι ξεκινά το πρόβλημα πριν 10 χρόνια, ας πούμε, λέω, και είμαστε στο 24, έπρεπε τούτα τα πράγματα με τις καταλληλές πιέσεις προς την κυβέρνηση να τα έχουμε λυμένα. Το κύριο πρόβλημα θεωρείτε ότι είναι απλά δεν ασχολείται κάποιος ή απλά είναι και το οικονομικό ένα κομμάτι στην όλη διαδικασία? Πιστεύω ότι είναι το οικονομικό, αλλά είναι και η πίεση που πρέπει να εφαρμοστεί, όπως την ονομάσατε προλίγου. Σε διάφορα θέματα. Διεκδίκηση. Η διεκδίκηση, ναι, η πίεση που βάζουμε ίσως να μην είναι αρκετή. Θα σας πω ακόμα ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Μουσείο Λεμεσού. Λέω. Δηλαδή για να δείτε τη διεκδικητικότητα μας. Η Λευκοσία έχει μουσείο. Χτίζει ακόμα ένα μουσείο τώρα. Πόσα εκατομμύρια. Ναι, εκεί στο παλιό νοσοκομείο. Ναι, ναι. Πόσα εκατομμύρια να ξοδευτούν για το Μουσείο Λευκοσίας. Ναι. Χρειάζεται όμως, δεν χρειάζεται? Βεβαίως, ναι, χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται και η Λεμεσός. Μπορεί να χρειάζεται και η Πάφος. Αλλά η διεκδικητικότητα που βρίσκεται. Αυτό λέω. Και είχαμε ανθρώπους. Στους ανθρώπους είναι η διεκδικητικότητα. Δεν είναι ούτε στους θεσμούς, ούτε είναι στους ανθρώπους. Δηλαδή, ο άνθρωπος ανοίξει το στόμα του, ο άνθρωπος θα γράψει. Θα πάλι τις πιέσεις, τις κατάλληλες. Αυτό δεν λέω. Είχαμε φέρει τους εκάστοτε υπουργούς εσωτερικών σε συνεδρίες που είχαμε στο ΕΒΕΛ και θέσαμε επιτακτικά τα θέματα τούτα προς τους υπουργούς. Μας δώσαν υποσχέσεις οι οποίες ποτέ δεν τηρηθήκαν στις παρόλες πιέσεις που βάζουμε. Χρειάζονται όμως λίγο περισσότερες τότε. Ίσως τώρα με τις καινούργιες αρμοδιότητες, γιατί πολύ διαφορετικό κάποιος να εκλέγεται από τον λαό και κάποιος να διορίζεται. Νομίζω η δύναμη του είναι λίγο διαφορετική οπωσδήποτε. Καλύτερη. Οπωσδήποτε. Ναι. Η δυναμική που θα μπορούσαμε να εξασκήσουμε τώρα εμείς σαν αντιδημάρχοι σίγουρα είναι πολύ πιο έντονη παρά από ότι ήταν που ήσουν απλώς ένα μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου και σε διορίζαν αντιδημάρχο. Ναι. Άρα, έχουμε τα προβλήματα. Συνεχίζονται τα προβλήματα. Λύνονται. Τι άλλο υπάρχει στη δική σας σκέψη σε σχέση με την καλύτερη Λεμεσό? Πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα πρασίνου, ας πούμε, επίσης. Δηλαδή, έχουμε κάνει μπετόν ολόκληρη την πόλη. Τα πάρκα μας είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ, επειδή όπως είπα στην αρχή, είμαι ρομαντικός, θυμούμαι ότι η Λεμεσός είχε μπροστά από κάθε σπίτι είχε και για σεμί. Πού είναι τα για σεμιά μας, που μύριζε η πόλη για σεμί. Επίσης, πιστεύω ότι υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πάρκα, περισσότερα πράσινα, περισσότερα δέντρα.
για να μπορεί λεμεσός ο κόσμος να αναπνέει πολύ πιο ωραίο αέρα παρά τον πετόν. Όσον αφορά την πρόσβαση σε παραλίες και τα λοιπά, ποια είναι η άποψή σας? Γενικά χρειάζονται και άλλες παραλίες στη Λεμεσό, χρειάζεται αναβάθμιση? Αυτό το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση, το οποίο έχω αναφέρει σε μια ανάστηση που είχα κάνει, είναι οι ράμπες για τις βάρκες. Mm-hmm. Οι οποίες έχουμε πρόβλημα όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα. Και οι ράμπες, οι ένα-δύο ράμπες που υπάρχουν, είναι προβληματικές. Mm-hmm. Για να βγάλεις βάρκα στη μαρίνα, πληρώνεις αρκετά λεφτά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Τούτο είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος το οποίο... Δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Δεν είναι πολύ απλό. Πολύ απλό. Δηλαδή, σε σύγκριση με το κυκλοφοριακό, αυτό είναι απλό πράγμα. Πολύ απλό. Ναι. Είναι θέμα μιας εβδομάδας δουλειά. Τόσο καλά, ας πούμε. Και θέληση. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε μια λίστα, όλοι υποψήφοι, όχι μόνο εσείς, όλοι υποψήφοι, μια λίστα, την οποία στο τέλος να πείτε ότι από το 1 μέχρι το 500, 1000, ξέρω πόσα προβλήματα θα βρείτε κτλ. Το έκανα αυτό, 2, 3, 4, δηλαδή... Πολύ μια σωστά. Εβδομάδα το καθένα. Πολύ σωστά. Εγώ έχω τη λίστα. Ναι. Χαίρομαι. έχω λίστα, ναι. Mm-hmm. Έχω τους πυλώνες οι οποίοι καταρτίζουν, έχουν να κάνουν με την πόλη μας. Mm-hmm. Ναι. Καλύτερη Λεμεσός θέλετε, δεν θέλετε καλύτερη Λεμεσό? Οπωσδήποτε. Άρα, όταν εκλεγείτε και είσαστε υποψήφιος και εκλεγείτε, τι θα είναι ίσως το πρώτο πράγμα που θα κάνετε την πρώτη μέρα στο γραφείο εκεί? Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε τις λίστες μας, όσοι έχουμε λίστες, και να αρχίσουμε, όπως είπετε, να κάνουμε τικ. Ναι. Για να λύσουμε οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, κατά την άποψη του καθένας φυσικά. Αλλά να τελειώσουμε τη θάλασσα που αναφερθήκατε προηγουμένως. Το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι εμείς ζούμε με τη θάλασσα και η θάλασσα ζει και από εμάς. Δηλαδή είμαστε. Και πιστέψτε με, και δεν είναι καθόλου υπερβολή, θα ήθελα να πάω να κολυμπήσω οπουδήποτε παρά έξω από την πόλη μου. Αλήθεια. Δηλαδή δεν με συγκινεί τίποτε. Παρόλο που πήγαμε, εντάξει, κάνω καταδύσεις, πήγαμε Sharm el Sheikh πολλές φορές σε Αίγυπτο κτλ. Αλλά σαν τη Λεμεσό μας δεν έχει. Απαλά. Φρόνημα. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να. Έχει τώρα 5-6-7 χρόνια περίπου που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ακόμα έναν καταδυτικό κέντρο όπως έχει η Λάρνακα, το Ζινοβία, να το δημιουργήσουμε και στη Λεμεσό. Mm-hmm. Οπότε πιάσαμε άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας, επί Κώστα Καδί, να μας έδωσε χώρο σε έναν από τους τεχνητούς υφάλους που έχουμε. Να βυθίσουμε ακόμα έναν πλοίο 100-120 μέτρα που θα δημιουργήσει. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι, μιλούμε για πολλές χιλιάδες δίτες οι οποίες μπορούν να καταδυθούν. Σε προέκταση τούτου, ακόμα προσπαθούμε εν πάση περιπτώσει να βρούμε το πλοίο και να βρούμε σπόνσορες κτλ. Εντάξει, είναι και το οικονομικό, είπαμε. Το οικονομικό είναι σημαντικό σε όλη την παράμετρο των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε. Εντάξει, αλλά εμείς στη Λεμεσό έχουμε αρκετές εταιρείες που ασχολούνται με το shipping, με το πλειοκτήτες και τα λοιπά, που θα μπορούσαμε εύκολα να το λύσουμε. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Άρα, κλείνοντας έτσι σε ένα λεπτάκι, προς τους τηλεθεατές μας, που είναι άνθρωποι που θα ψηφίσουν, έτσι, αρκετοί σίγουρα στο Δήμο Λεμεσού, στο νέο Δήμο Λεμεσού, τι θα είναι το μήνυμα τους, το μήνυμα το δικό σας προς αυτούς? Το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε ή να δώσω ή... είναι να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να είναι πιο σωστός με την πόλη του, να την αγαπήσει την πόλη με τέτοια ευαισθησία και ρομαντισμό, που να την ομορφύνουμε με την συμπεριφορά μας περισσότερο, διότι παλιά ο κόσμος ήταν πιο καλός, πιο φιλόξενος, πιο. Τώρα φοβάσαι να αφήσεις την πόρτα του σπιτιού σου ανοιχτή γιατί θα σε κλέψουν. Και λέγοντας τούτον, θα έλεγα ότι η αστυνόμευση μας χρειάζεται ενίσχυση επίσης. Και
θα δώσουμε στη Λεμεσόν. Εκείνο που αναφέρθηκα σε άλλη, μια άλλη φάση σε μια συνέντευξη που είχα ήταν το θέμα των καθαδόρων, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Στη Λεμεσόν έχει τη μουσική της, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε σαν κόρυνο οφθαλμού. Εντάξει, τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις σίγουρα, που είναι σημαντικές. Βεβαίως. Για μας είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται αυτές οι προτάσεις. Απλά το θέμα είναι στο χαρτί και τικ. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εγώ κάθε σας ευχαριστώ. Καλό αγώνα, καλή επιτυχία για όλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η εκπομπή μας Εκλογές 2024 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, καλό σας βράδυ και να είστε καλά. Γεια σας.